Καλησπέρα παιδιά, τσεκτεκνά, ο Κώστας εδώ. Σήμερα θα κάνω ένα unboxing από fan mail που ήρθε πριν από αρκετό καιρό. Και επειδή πέτυχαν πολλά πράγματα στο ενδιάμεσο, δεν κατάφερα να το ανοίξω. Εν τω μεταξύ έλεγα θα το κάνω και δεν πρόλαβα να το ανοίξω. Συγχωρήστε την εγκαταστασία τριγύρω, προσπαθώ να μαζέψω λίγο το γραφείο. Οπότε ήθελα να το ανοίξω, ευκαιρία λέω είναι να το ανοίξω, να σας το δείξω, να το δω και εγώ τι έχει. Ξέρω ότι σίγουρα έχει μέσα ή δύο ή τρία παιχνίδια παλαιά από τον φίλο τον Γκρέμο Γιάννη. Γιάννη, sorry φίλο που δεν το άνοιξα, ενώ έχουμε μιλήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ήθελα να το ανοίξω και όλο κάτι τύχαινε, όλο κάτι τύχαινε και ξέρετε πώς πάνε αυτά τα πράγματα. Αυτό εδώ είναι σε πακέτο των ΕΛΤΑ. Το αστείο είναι ότι δεν έχω μαχαίρι τριγύρω, όλος παραδόξος, οπότε θα το ανοίξω. Το καλό με αυτά τα πακέτα είναι ότι ανοίγουν σχετικά εύκολα. Συγχωρήστε αν έκανε παραπάνω θόρυβο από ό,τι έπρεπε. Και θα σας τα δείξω εσάς πρώτα. Είναι αυτά εδώ μέσα, εν τω μεταξύ χτυπάει αρκετά το φως. Ελπίζω να μην είναι. Φαίνεται ένα πορτοκαλί πράγμα. Πάμε όμως να τα δούμε τι έχει. Ωραίες συσκευασίες αυτές από τα λιτά, αν και ακριβούτσικες είναι η αλήθεια. Έχει μέσα ένα φάκελο, θα είναι το πρώτο πράγμα. Και κλείνω το κουτί και διαβάζω τον φάκελο. Τον φάκελο, όπως λέμε διαβάζω το γράμμα. Εγώ διαβάζω το φάκελο που έχει μέσα ένα γράμμα. Αυτό το γράμμα θα διαβάσουμε. Δεν έχει κάτι άλλο. Λοιπόν. Wow. Ωραία γράμματα. Οφείλω να το δώσω. Δεν ξέρω κατά πόσο τα χτυπάει. Πάρα πολύ ωραία γράμματα. Κωστή, καλησπέρα. Όπως σου είχα πει, σου στέλνω τα τρία αρχαία παιχνίδια για το PC που βρήκα στην αποθήκη μου και για μένα πλέον δεν έχουν κάποια αξία. Είμαι σίγουρος πως τα δικά σου χέρια, αφού κάνεις και συλλογές, θα έχουν άλλη αξία. Σου εύχομαι να συνεχίσεις την καλή δουλειά όπως κάνεις τόσο καιρό και να έχεις πάντα επιτυχίες. Ιστερόγραφο 1. Σου στέλνω και ένα παιχνίδι το οποίο βρήκα αργότερα και δεν στο είχα δείξει και πιστεύω πως είναι το καλύτερο όλων και το πιο σπάνιο. Αναρωτιέμαι τι να είναι. Δεν μου έχει πει κάτι άλλο. Εγώ ξέρω για τρία παιχνίδια τα οποία θα ερχόταν. Και ιστερόγραφο 2. Οπότε έρθει Πειραιά και κερνάω καφέ. Κρέμος Γιάννης. Εν τω μεταξύ το αστείο είναι ότι έχει ημερομηνία 9/8 το 2017. Ήρθε μετά από μια εβδομάδα, οπότε καταλαβαίνετε μετά το 15 Αύγουστο έχουν περάσει 1,5 μήνες που δεν το έχω ανοίξει και κοντά αυτό το πακέτο. Sorry για την καθυστέρηση, σε ευχαριστώ για τα καλά λόγια Γιάννη. Εν τω μεταξύ πολλοί από σας έχουμε πει κάποια στιγμή να βρεθούμε να πάμε για κανένα καφέ, να τα πούμε και από κοντά που παρακολουθείτε το κανάλι, αλλά πάντα και όποτε ανεβαίνω Θεσσαλονίκη θα ήθελα να ζητήσω μια συγγνώμη για όσους δεν έχω καταφέρει να δω, γιατί πάντα τρέχω να κάνω δουλειές και είμαι από το πρωί μέχρι το βράδυ στη τζίτα και κάποια στιγμή όταν κάθομαι είναι πολύ αργά, οπότε δεν τους θα σας ξεχνάω, σας έχω όλους στο μυαλό μου, απλά πάντα κάτι τυχαίνει. Ελπίζω ότι τα Χριστούγεννα που θα ανέβω, γιατί σκοπεύω μάλλον να ανέβω τα Χριστούγεννα για να καμιά εβδομάδα διακοπές στη Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον για όσους είστε από Θεσσαλονίκη να τα πούμε για τους υπόλοιπους, ευελπιστώ κάποια στιγμή να έρθει η ώρα να τα πούμε και από κοντά. Πάμε να δούμε τι έχει. Αυτό εδώ, τρία παιχνίδια και το κουτί άδειασε, οπότε πάει στην άκρη. Όπως βλέπετε το έκπληξη, το μεταξύ χτυπάει πάρα πολύ το φως. Εδώ είμαστε, ας πάντων, βλέπετε έκπληξη λέει. Πάμε να δούμε τι είναι. Εδώ θα χρειαστώ μαχαίρι και δεν έχω μαχαίρι κοντά. Στο μεταξύ πώς γίνεται να έχω ξεμείνει εγώ από μαχαίρι. Σήμερα το κάνω με... Α, εντάξει. Α, το πιο χειρότερο ψάλι. Το χειρότερο μάλλον. Υπερβολή, στην υπερβολή. Ψάλι εδώ. Θα ξεκινήσω από αυτά που έχουμε εδώ πέρα. Εν τω μεταξύ θα προσπαθήσω να χαμηλώσω λίγο την ένταση από αυτό. Νομίζω ότι παίζει να είναι καλύτερα τουλάχιστον για να φανούν αυτά. Και έσβησε τελώς. Ας δούμε τα παιχνίδια. Παράδειγμα να τα χάσω. Το πρώτο, το οποίο είναι Dreamfall The Longest Journey, είναι αυτό εδώ. Και το μεταξύ, όταν βλέπω το βίντεο θα βλέπετε πιο έντονο φως, πιο σκοτεινό, γενικά το φωτιστικό απέναντι έχει θέματα. Το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν το έχω παίξει ποτέ και είναι έτσι μέσα, να δείτε. Αρκετά όμορφο εικαστικό, έχει μεγάλο manual. Δεν βλέπεις πια τέτοια πράγματα, αν και ξέρετε κάτι, τη ιστορία με τα manual.
Όλοι γκρινιάζουμε, ναι, πια δεν βάζουμε manual στα παιχνίδια. Αλλά ειλικρινά, όταν βάζανε manual, που ήταν μεγάλα, ήταν ωραία τα manual, ποιος περνούσε πάνω από 10 λεπτά να ανοίξει το manual. Όλοι πετούσαμε το CD μέσα στο PC και παίζαμε το παιχνίδι. Ποιος άνθρωπος καθόταν στην ουσία να κάτσει να διασκεδάσει, να δει το manual, τι λέει, τι δεν λέει. Αγγλικά δεν ξέραμε όταν ήμασταν μικροί τόσο καλά για να μπορέσουμε να τα διαβάσουμε τουλάχιστον οι περισσότεροι από εμά. Οπότε ξέρεις, τώρα μεγαλώνοντας, που κοιτάμε συνήθειες συλλέκτη, γκρινιάζουμε γιατί δεν είχαν manual, αλλά και πάλι τότε που είχαν manual, ποιος από εμάς τα διάβαζε. Πάμε να δούμε το επόμενο. Το επόμενο το είχα όταν ήμουν μικρός φοιτητής στο πρώτο έτος, όταν πήρα laptop για πρώτη φορά. Το πρώτο παιχνίδι που αγόρασα ήταν αυτό, Prince of Persia. Νομίζω το είχαν σε έναν καλάθι, το είχα βρει στο πλαίσιο τότε. Και το πήρα σχετικά φθηνά, κάτω από 15 ευρώ το είχα πάρει. Η αλήθεια είναι ότι έφτασα μέχρι ένα σημείο, μου άρεσε πάρα πολύ το συγκεκριμένο παιχνίδι, το διασκέδαζα πάρα πολύ, ειδικά εκεί που προτάς στον τοίχο. Αλλά έφτασε σε ένα σημείο που δεν ήξερα τι έπρεπε να κάνω. Ήταν και σχετικά νωρίς το παιχνίδι, δηλαδή αμφιβάλλω είχα τελειώσει την πρώτη δεύτερη πίστα. Και έπρεπε να περάσει να σκοτώσει έναν αντίπαλο που σκαρφάλωνε σε κάτι ντουβάρια. Ποτέ δεν κατάφερα να το κάνω αυτό. Το πράγμα ανεβρίασε και το παράτησε. Είναι το παιχνίδι το οποίο, το πρώτο παιχνίδι που πήρα και δεν τέλειωσα ποτέ. Warrior Within. Εν τω μεταξύ έχει μέσα και τα manual. Και έχει και. Πόπο. Είχε βγει και παιχνίδι για το κινητό τότε. Στις θρυλικές εποχές των κινητών τα οποία είχαν 4.000 χρώματα οι οθόνες. Sony Ericsson, τι λες τώρα. Τότε που η Sony Ericsson μας ουρανούσε. Και έχει ένα, δύο, τρία CD. Compact Disc. Δεν σου πω τι είναι CD-ROM αυτό. CD-ROM είναι αυτό. Εγώ αυτό που είχα πάρει ήταν σε DVD. Το πήρα πιο μετά λογικά. Αυτό είναι η πρώτη έκδοση και κάπου το έχω. Κάπου εδώ πέρα παίζει να το έχω το δικό μου, αλλά είναι χωμένο μέσα μαζί με τα άλλα τα παιχνίδια. Τέλος πάντων, κάπου εδώ στη συλλογή είναι και γενικά γίνεται ένας χαμούλης πάνω. Πρέπει να καθαρίσω λίγο και την συλλογή. Αλλά ναι, το δικό μου ήταν μόνο ένα CD και δεν είχε ούτε manual ούτε τίποτα. Εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι το... Είναι αρκετά ωραίο το κουτί του Hitchcock. Alfred Hitchcock. The Final Cut. Der Meister der Spannung. Γερμανικό παιχνίδι. Δεν το είχα δει, είναι η αλήθεια. Και έχει μέσα CD-ROM είναι και αυτά. Compact Disc, ναι. Έχει δύο CD-ROM. Τα οποία ελπίζω να μην τα... Ναι. Δεν κάθεται καλά και έχει ένα αποκλετάκι και αυτό εδώ, το οποίο προφανώς είναι η εγγύηση φαντάζομαι του παιχνιδιού και ερωτηματολόγιο. Τότε κάποτε στα παιχνίδια εταιρείες, επειδή δεν είχαμε ίντερνετ για να απαντάμε, βάζανε ένα ερωτηματολόγιο μέσα που το έγραφες και το έστελνες ταχυδρομικά. Έχει πολύ ωραίο manual με cutscenes, με ενδιαφέρον, πάρα πολύ ωραίο αυτό εδώ. Και πάμε να δούμε το τελευταίο, για το οποίο είμαι και περίεργος. Είναι σε CD, οπότε φαντάζομαι ότι είναι για PC, υποθέτω ότι είναι για PC και παίζει να είναι πιο παλιό, φαντάζομαι. Για να το δούμε μαζί, παρέα. Εν τω μεταξύ, σκοτεινιάζει απότομα, ας μεγαλώσω λίγο την ένταση. Θα είναι το πιο περίεργο unboxing σε σχέση με όλα τα προηγούμενα αυτό. Για να το δούμε. Και ανοίγει το φάκελο και μέσα είναι άλλος ένας φάκελος. Εν μεταξύ μου θυμίζει όταν ήμασταν παιδιά στο δημοτικό που είχε ένα ποίημα και ανοίγει το τσαντάκι. Μέσα από το τσαντάκι βγάζει ένα τσαντάκι και μέσα από το τσαντάκι βγάζει άλλο ένα τσαντάκι και κλείνει το τσαντάκι και βάζει το τσαντάκι και βγάζει το φάκελο. Ό,τι να είναι θυμάμαι. Αλλά ναι, κάποιες ώρες πες να ήμουν δημοτικό όταν είχαν βγει αυτά εδώ. Λοιπόν... Έλα τώρα. Συγγνώμη για την παύση. Απλά λίγο ανατρίχιασα με αυτό εδώ.
Δεν θα πω, θα σας το δείξω. Ελπίζω να φαίνεται αρκετά καλά. Όσο φαίνεται και δεν κάνει αντανάκλαση το φως. Ναι, Diablo Originals. Το πρώτο Diablo. Και έχει μέσα και για το Warcraft, τα κλασικά της Blizzard, το manual είναι, ναι, έτσι είναι μέσα. Γενικά λατρεύω τον Diablo. Έχω και τον Diablo το 2, έχω και τον Diablo το 3. Το Diablo το 1 δεν είχα την ευκαιρία να το παίξω ποτέ. Και γενικά είναι από τα παιχνίδια τα οποία τα λατρεύω. Έχω περάσει άπειρες ώρες μαζί τους. Μ' αρέσει το lore, μ' αρέσουν τα πάντα στον Diablo. Και. Ειλικρινά δεν έχω λόγια. Πραγματικά δεν έχω λόγια. Πες να είναι. Δεν το έχω δει σε άλλον αυτό. Δηλαδή έχω δει το 2, έχουν βγάλει τώρα και remake. Όχι remake, έχουν βγάλει το Diablo το 2 με τα expansion 12 ευρώ. Αυτό το πήρα, αυτό κυκλοφορούσε στα public νομίζω τελευταία φορά που το τσέκαρα. Αλλά το 1. Χίλια ευχαριστώ. Τι να πω. Πραγματικά τι να πω. Λοιπόν, πάω να το στολίσω, να το βάλω με την ησυχία του, έτσι όμορφο, πω, εντάξει, πραγματικά, υπέροχα, υπέροχα, απλά υπέροχα. Εμείς, sorry, συγχωρείτε για την παύση, αλλά ήτανε, εντάξει, ήτανε, εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο unboxing, λογικά, ή και όχι, ίσως και κάποιο gameplay, θα δούμε πώς θα πάει. Να έχετε μια όμορφη μέρα και γράφει πάνω εντωμεταξύ για Windows 95-98 και NT ρε φίλε. Και πίσω εικαστικό από το game. Λοιπόν, πολύ φως πάντως. Anyway, συγγνώμη για τα προβλήματα του φωτός, αλλά wow. Λοιπόν, τα λέμε παιδιά, γεια σας. Θα έχω στην περιγραφή αν κάποιος ψήνεται για κανένα fan mail τη διεύθυνσή μου εδώ πέρα που μένω, οπότε αν κάποιος θέλει από εσάς να μου κάνει καμιά έκκληση να δούμε τίποτα, αισθανθείτε ελεύθεροι. Λοιπόν, παιδάκια, γεια σας. Και Γιάννη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε, ειλικρινά σε ευχαριστώ. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.